καλωσορίζουμε στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της θητείας της. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή να παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Παρακαλείτε όπως προσέλθει ο Δήμαρχος Παλαιοουφαλήρου, κύριος Ιωάννης Παστρόπουλος. Και ο σεβαστός κλήρος, όπως προσέχουν για να τελέσουν την ιερά ακολουθία της ορκομοσίας του νέου Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων. Στο πνεύμα, το άνθρωπο.
εξουσίας ενδοκράτη μου και εν τη πολιτά αυτή και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεργοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, του Δημάρχου και πάντων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και υπέρ του ευωδηθήνε αυτούς εν της υπέρ του ευσεβούς λαού, έργης αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε και δέσποτα της ζωής ημών, ο τόσο κράτη συνέπωθη πτήση και τη συμπρονία διοικών των κόσμων, ότι εσύ αρήτω σοφία κυβερνών τα σύμπαντα και ποιήσα σπάν γένος ανθρώπων, κατηθήν επί πάντων πρόσωπων της γης, ως αρκή επιδημήσας και σκηνώσες εν ημίν. Αυτός πανάγαθε επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη και έπειδε επί τους δούλους σου τούτου, που σε κάλεσας ψήφο του λαού σου εις την διακονία ταύτη, ότι παρά σου δέδονται πάσα εξουσία επί γης. Ανάδειξον αυτούς αξίους της δωρητής εις αυτής μεγάλης τιμής και ικάνωσον αυτούς εν δυνάμει και συνέση πολιτεύεστε εις θεραπεία των αναγκών του φιλοχρήστου λαού σου. Τήρησον αυτούς απειράκτους κακών και ανεπιλήπτους εν τη Χριστή διοικήση των κοινών και κατάστησον αυτούς τιμίους εργάτας του αγαθού, επιτελούντας ευόρκως τα εαυτόν καθήκοντα εις προαγωγήν έργων πολιτισμού και προόδου και επαγαθό του λαού σου και της πόλεως ημών. Ο γάρ λαός σου και η εκκλησία σου οικετεύους είσαι των μόνων παντοδύναμων Κύριων εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Καινή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα και ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Να ακουμπήσει με το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο και να επαναλάβει τον όργο της πάυσης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να ορκιστούν με θρησκευτικό όρκο να ακουμπήσουν το δεξί του χέρι στον ώμο του πλησιέστερου ατόμου. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, σε όλους σας και με όλη μου την καρδιά εύχομαι μια ευλογημένη και δημιουργική θητεία. Να έχετε νούσια την ευλογία του Θεού
να έχετε υγεία και δύναμη, έτσι ώστε με οραματισμό το καλό της πονεών μας και την εξύψωση του ποιοτικού επίπεδου ζωής των συμπολιτών μας να δουλέψετε και να καρποφορήσετε. Ο λαός σας τίμησε με την ψήφο του, πράξη εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα τιμής. Είναι τώρα πλέον δικό σας το χρέος στην εμπιστοσύνη του να ανταποκριθείτε και στην τιμή που σας έκανε επίσης να αποδώσετε και τιμή αλλά και αξιόλογη δημοτική προσφορά. Η τοπική μας εκκλησία προσβλέπει με εμπιστοσύνη στα πρόσωπά σας και σας διαβεβαιώνει εν το προσώπο μου ότι σε ό,τι μας είναι δυνατόν θα συμπαρασταθούμε στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής. Όπως επίσης με εμπιστοσύνη προσβλέπουμε ότι και εσείς σε ό,τι παραστεί ανάγκη από πλευράς δικής μας ενώ της τοπικής Μητροπόλεώς μας θα έχουμε τη συμπαράστασή σας. Να ζήσετε και ευλογημένη θητεία. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Η Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση κατέθεσε έτοιμα να αναγνωστεί δήλωση. Παρακαλείται ο επικεφαλής της Παράταξης, κ. Γραμπίκης Νικόλαος, να την αναγνώσει.
Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, Γαρδίκης Νίκος και Αντωνιάδου Μαριλίνα, που επιλέχθηκαν από τους υποδέλτιες λαϊκής συσπήρωσης, δηλώνουμε με βάση την τιμή και τη συνείδησή μας πως τα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου και έξω από αυτό θα υπηρετούμε και θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού. Ευχαριστούμε.
εγώ βουλευτής, εκ των οποίων οι 10.200 ήταν φαλιριώτες, δημότες του Παγίου. Θα μπορούσε να ήταν παραπάνω, λοιπόν, με αυτά τα λόγια, σας εύχομαι από καρδιάς να έχετε πίστη, να έχετε δύναμη, να μην τα βάζετε κάτω και πάντοτε με το μαγειμυαλό σας να επηρεάζετε την ψυχή και το σώμα σας. Και σας ευχαριστώ όλους που κατά την περίοδο της ταλαιπωρίας μου, της ιατρικής, τόσο μου συμπαρασταθήκατε και ένας από τους παράγοντες που κρατήθηκα όρθιος και δυνατός ήταν η αγάπη του κόσμου. Και ήδη κάνουμε ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, διότι τα πάντα ξεκινάνε από πώς εξυπηρετούμε τον πολίτη. Και αυτοί που πραγματικά έχουν καθημερινή επαφή με τον πολίτη είναι οι δήμαρχοι. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι το καλύτερο, δύναμη, κουράγιο και πίστη. Κύριο Χάρη Θεοχάρη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται κοντά μας σήμερα, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα των λόγων, γιατί ο φίλος Γιάννης που είναι εδώ σήμερα και ξεκινάει αυτό το μεγάλο ταξίδι, έχει ήδη μιλήσει με πράξεις. Έχει μιλήσει με τις πράξεις ως συμπαραστάτης και το έργο που έκανε ήδη ως συμπαραστάτης και σύμμαχος του μόνου ανθρώπου που έσπασε το ασυμβίβαστο, του μόνου ανθρώπου που είναι και δήμαρχος και βουλευτής συγχρόνως. Γιατί ο Διονύσης Χατζηδάκης δεν είναι επίτιμο δήμαρχος, είναι μόνιμο δήμαρχος Παλαιού Καλλίου. Ο Γιάννης λοιπόν μίλησε στηρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια το Δήμο, μίλησε με την προεκλογική του εκστρατεία, γιατί αυτό που λέει το παλαιό φάληρο που μας ενώνει το έκανε πράξεις για μας. Ήταν ενωτικός. Και γι' αυτό ανταμείφθηκε με το αποτέλεσμα που τον αγκάμισε ο λαός του παλαιού φαλήρου. Γι' αυτό κατάφερε να πάρει αυτό το τεράστιο ποσοστό. Και τώρα, το επόμενο διάστημα θα μιλήσει με το έργο του, το οποίο θα πάει το παλαιό φάληρο, είμαι σίγουρος, Γιάννη, και στο εύχομαι και εύχομαι σε όλους, σε όλη τη Δημοτική Αρχή, σε όλους τους συμβούλους να έχετε ομόνια, σύμπνοια και να μπορέσετε να δουλέψετε όλοι μαζί για το καλό του παλαιού φάληρου. Εγώ, ένα πράγμα μου είπε. Θα πω ότι έχετε ένα φίλο, έχετε ένα σύμμαχο, είμαστε στο παραλιακό μέτωπο, ένα κατεξοχήν τουριστικό μέτωπο και το Υπουργείο και εγώ ο ίδιος θα είμαστε καθημερινά σε συνεργασία για να δούμε πώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο, αλλά και το παλαιό φάληρο να κερδίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ τον Δήμαρχο, κύριε Ιωάννη Κωστηρόπουλο, και επίσημα πια. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή λοιπόν που αυτή η Δημοτική Αρχή ξεκινά την πορεία της. Προεκλογικά, σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Τέος Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι των Όμορων Δήμων, κύριοι Βουλευτές, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι βουλευτές του Νοτιού Τομέα βρίσκονται εδώ, ένας, δύο, τρεις δήμαρχοι βρίσκονται εδώ και εκατοντάδες φίλοι και φίλες από τους πολιτιστικούς, τους αθλητικούς, την εκπαιδευτική κοινότητα, από όλο το Φάλιρο, βρίσκονται σήμερα εδώ ανέλπιστα. Εμείς το κάναμε 10 ώρα το πρωί να μην σας κουράσουμε, αλλά ανέλπιστα και ασφιχτικά γεμίσατε αυτό το χώρο για να δείτε την ορκομοσία του 12ου Δημάρχου του Παλαιού Φαλήρου από το 1942 που ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου από κοινότητα έγινε Δήμος, αλλά το λέω και ο διαβασμένος. Και με ιδιαίτερη χαρά σήμερα βρίσκονται, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, τρεις Δήμαρχοι της Μεταπολίτευσης, ο κύριος Χαψάνης, ο κύριος Χρυσοβερίδης και ο κύριος Χατζηδάκης, που σημαίνει 50 χρόνια κληρονομιάς για το Παλαιό Φάλαιρο. 50 χρόνια έργων, 50 χρόνια προσπάθειας, κοινής προσπάθειας, με δημοτικούς συμβούλους, με τον κόσμο, προκειμένου το Παλαιό Φάλαιρο να είναι αυτό το αστικό προάστιο στην παραλιακή ζώνη, που είναι καύχημα για την Ελλάδα και που οφείλουμε εμείς να το σηκώσουμε ακόμα ψηλότερα. Και το ότι θα το καταφέρουμε αυτό είναι δεδομένο. Γιατί, όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά όλοι οι συνδυασμοί, ότι εμείς διαθέτουμε το χρόνο μας, τις γνώσεις μας, τη διάθεσή μας, τα κουράγια μας, προκειμένου αυτή η πόλη να γίνει καλύτερα, σε αυτή λοιπόν τη δέσμευση προστίθεστε όλοι εσείς. Πώς? Για να βρίσκεστε σήμερα εδώ, είτε εκπροσωπείτε φορέα, είτε έχετε έρθει με την ατομική σας ιδιότητα, είναι σαν να μας λέτε, είμαστε κοντά σας, σας παρακολουθούμε, είναι στη διάθεσή σας και ο χρόνος μας και οι γνώσεις μας και το κέφι μας, προκειμένου αυτή η πόλη να είναι μια ευρωπαϊκή σύγχρονη πόλη, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Είσαστε σήμερα εδώ για να πιέσουμε υπουργούς, να πιέσουμε κυβέρνηση. Η γραφειοκρατία που πολύ καλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης στείλει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα κράτος που, όπως λέει ο πρώην δήμαρχός μας, μου παραδίδει 9 εκατομμύρια, θα πρέπει να μου δίνει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσω σε όφελος των πολιτών. Όχι τα 8 εκατομμύρια που είναι τα ανταποδοτικά να πρέπει να κάθονται και να μην μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις εργατών για την καθαριότητα, να μην μπορούμε να πάρουμε οχήματα, να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε όφελος των πολιτών. Και κάποια στιγμή οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά το τι μπορεί να κάνει η αυτοδιοίκηση και το τι όχι. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια έχετε έρθει όλοι εσείς από κοινού να κάνουμε την πόλη που ονειρευόμαστε. Και ξέρετε κάτι, πολύ λέμε για τα παιδιά μας, χρησιμοποιώντας το από καρδιάς αυτό, όχι μόνο για τα παιδιά μας. Για όλους τους ανθρώπους. Σε πολύ κοινότερη κατάσταση είναι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, γιατί τα παιδιά μας μπορεί να βρήκαν τις επιλογές τους. Δυστυχώς πολλές φορές εκτός Ελλάδος, αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που επί χρόνια δούλεψαν για αυτή τη χώρα και θα πρέπει κάποια στιγμή να απολαμβάνουν αυτό που τους οφείλει, όλα τους οφείλει το κράτος. Ξεκίνησα λίγο επιθετικά, αλλά είναι από καρδιάς όπως έχω μάθει να σας μιλάω. Σήμερα λοιπόν, εδώ σεβασμιότατε, που ορκιστήκαμε μπροστά σας και δώσαμε όρκο σε Θεό, αλλά πάνω απ' όλα σε ανθρώπους. Το δώσαμε αυτόν τον όρκο γιατί πολύ απλά έχουμε δεσμευτεί όχι μόνο οι 41 δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί, αλλά και οι 510 που ήταν υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές, ότι θα πρέπει αυτή η πόλη να πάει μπροστά, ανεξάρτητα από τις κομματικές μας αντιλήψεις, και πιστεύω ότι κατά 95% των πολιτών αυτής της χώρας έχουν αυτή την αντίληψη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσωπική αναφορά λοιπόν στους βουλευτές που βρίσκονται εδώ,
εκτός από τον βουλευτή, από τον υπουργό μας κιόλας, τον κύριο Θεοχάρη, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καλιάνο, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καραμαλή, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σπανάκη, τον Κώστα Κυριανάκη, θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μπαλάφα, που αποδεικνύουν ότι εδώ σε αυτό το χώρο υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, αλλά είναι αφοσιωμένοι σε αυτή την πόλη που λέγεται Παλαιοφάλιρο και στις ιδέες και στις απόψεις που η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει. Και ιδιαίτερη μία και αναφορά θέλω να κάνω στον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος κάθεται ζενά και ταπεινά. Κύριε Βασιλικέ, θα λυγιώτε τους βουλευτείς και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε. Δεν εκλεγήκατε στον νότιο τομέα, αλλά εκπροσωπείτε δυναμικά το Φάλιρο. Και στους συναδέλφους δημάρχους, ξεκινώντας από το πιο πίσω, γιατί ήρθε από τη μακρινή Πεύκη, το δήμαρχο Πεύκης Λυκόβρησης, τον Τάσο τον Αβρίλη, τον δήμαρχο των τριών Β, τα οποία παρότι είναι στην κοινή προσπάθεια του παραλιακού μετώπου, ανήκει στο υπόλοιπο Αττική, στον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, και βέβαια τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, από την Νίκη Αρέντη, αυτό το μεγάλο δήμο, τον Γιώργο τον Ιακυμίδη, που αποδεικνύει ότι ένα δήμαρχο από ένα μικρό δήμο όπως είναι ο Ρέντης, καταφέρει να πηγαίνει στην Νίκη και να την κάνει και αυτή να μεγαλουργεί. Θέλω να ευχαριστήσω, και θα ήταν πολύ άδικο να μην πω ότι σήμερα, σε σχέση με άλλες ορκομοσίες που έχω δει, εμείς έχουμε την τύχη και την τιμή να βρίσκονται και οι αρχές της πόλης. Τρεις διοικητές αστυνομικών τμήματων, του Παλαιού Φαλήρου, του Τμήματος Ασφαλείας, ο διοικητής του αστυνομικού μας τμήματος, ο διοικητής της Τροχιάς Καλυφαίας, ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας, ενός υπέροχου μουσείου που ελπίζουμε να το ανοίξουμε, και ο υποδιοικητής, ο Γιώργος Κωνστάτης, πανηγυρώντες βρίσκονται εδώ. Αντάμενα τον ιερό κλήρο, τους ιερούς ναούς στις εκκλησίες μας και πάνω απ' όλα με τους εκπαιδευτικούς μας, βλέπω σχεδόν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ. Βλέπω ανθρώπους που είναι εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε άλλους δήμους, σε άλλες περιοχές, από το Δήμο της Αθήνας, από όλη την Αττική. Και είμαστε τυχεροί, γιατί σε αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, νεοεκλεγέντες, αλλά και κάποιοι παλαιότεροι, εκεί κάπου αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς, και δεξιά της αίθουσας, είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι οι οικογένειές μας που σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσατε σας στηρίζουν, και είναι πολύ σημαντικό, όπως η δική μου οικογένεια 26 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση στήριξε τον αγώνα, στηρίχθηκε τον άνθρωπο της οικογένειας που ασχολείται με τα κοινά. Βρίσκονται εδώ λοιπόν κοντά σας, στο πλευρό σας, να σας δώσουν δύναμη και υπομονή. Ξέρετε πολύ καλά, και απευθύνομαι και στους παλαιότερους αλλά και στους νεότερους, αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσατε θέλει πολύ γερό στο μάχη. Όλοι αυτό εύχονται, έτσι δεν είναι, δήμαρχε μου? Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς θα υπάρξουν 10 λύπες, μία χαρά. Αυτή μία χαρά όμως είναι αυτή που θα μας δώσει το κουράγιο να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε για το Δήμο μας. Λοιπόν, μια και βρίσκονται οι δήμαρχοι του Παλαιού Φαλήρου των τελευταίων 50 ετών, δηλαδή ο Δημήτρης ο Καψάνης, που διετέλεσε δήμαρχος από το 1975 έως το 1986, ο Γιώργος ο Χρυσοβερίδης από το 1987 έως το 1998, επανέρχεται ο Δημήτρης ο Καψάνης με άλλη μία θητεία το 1999 στο 2002 και ξεκινά η πορεία 17 ετής του Χατζηδάκη, που κάνει ρεκόρ πλέον, με 17 χρόνια την ταινία τα 5 ετής, και παραλύει ως 10ος δήμαρχος σε εμένα της Κυφάλη. Μερικά έργα που ξεκίνησαν πολύ λίγα επιγραμματικά. Δημήτρης Καψάνης, ανέργεια της σχολικού συγκρότημας στην Κοψαχίλα, ενίσχυση των αθλητικών σωματείων, ίδρυση δημοτικής βιβλιοθήκης, ολοκλήρωση της αποχαιρετευτικής υποδομής στο κεντρικό Φάλιρο. Ο Γιώργος ο Χρυσοβερίδης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα υγείας, δημιουργήθηκαν τα δημοτικά μας ιατρία, το ασθενοφόρο, το δημοτικό, δημιουργήθηκαν ο ηλεκτροφωτισμός της παραλίας, ιδιαίτερη έμφαση στο αποχαιρετιστικό των ακαθάρτων, να θυμόμαστε οι κοψαχιλιώτες ότι πριν από μερικά χρόνια πνιγόμασταν, η ίδρυση της δημοτικής αστυνομίας. Επανέρχεται ο Δημήτρης ο Καψάνης με τη δημιουργία των ΚΕΠ, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, την αγορά οχημάτων για τη δημοτική αστυνομία, διοργάνωση της πρώτης μεγάλης διοργάνωσης όπως ήταν ο Παγκόσμιος Ιδιοπλοϊκός Πρωτάθλημα. Και ο Διονύσης ο Χατζηδάκης, δήμαρχε λιτά θα είναι, απαλωτρίωση του κτηρίου του Φλίσβου, ανακαίνιση του ΔΑΚ, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, κατασκευή του Δημαρχείου. Δεν είχαμε Δημαρχείο, δεν είχαμε χώρο πριν από χρόνια για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλες. Σήμερα, να ξέρετε, πρέπει να πλησιάζουν τα 1000 άτομα εδώ. Οι καρέκλες ήταν 550 και μόλις αυτούς τους ορφείους καταλαβαίνετε πόσος κόσμος λοιπόν και πόσο χρειαζόταν. Παιδική σταθμή, φτάσαμε να έχουμε 8. Πάρκο του Φλίσβου. Έργα υποδομής που αντέχουν στον χρόνο. Παράδοση των 22 στρεμάτων. Και πολλά πολλά άλλα, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να μπορέσω να διηγηθώ.
Το Φάληρο λοιπόν ξεκίνησε, και εδώ θα πρέπει να ακουστούν σε αυτή την εκδήλωση, ως Δήμος το 1942-27 έκτου. Η πρώτη δήμαρχη ήταν διορισμένη από τον πρώτο τον Τουφεξή, τον δεύτερο τον Ταΐ, τον τρίτο τον Μαγρυπλή, τον τέταρτο τον Τάβαρη, τον πέμπτο τον Σαχελαρίου. Έρχονται μετά το 1951 η πρώτη εκλεγμένη δήμαρχη Παλαιού Φαλήρου, με τον Ιωάννη Λάπα που ήταν και κοινοτάρχης, όπου εκλέγεται ο πρώτος δήμαρχος, υπηρώτης ο Γιάννης ο Λάπας, γνώση των ζητημάτων της περιοχής, καθώς ήταν, όπως σας είπα, πρόεδρος για πολλά χρόνια της κοινότητα. Δύο φοιτίες από το 51 μέχρι το 59. Ξεκίνησε τη χάραξη και τη διάνεξη ασφαλτώσεων συνδρόμων. Ξεκίνησε τη σύντηση των απόρων δημοτών. Πόσα χρόνια μετά επανήλθαμε σε αυτό. Και ξεκίνησε κάτι που δεν το ήξερα, το δημοτικό ιατρείο στην πλατεία Ικάρο. Ακολουθεί ο Νίκος ο Ψαράκης 1959-1970. Ήταν δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Λάπα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ένα ψηφοδέλτιο υπερκομματικό κάνει δύο θητείες και αυτός από το 1959 μέχρι το 1970 που παραιτείται. Στη συνέχεια υπάρχει υπηρεσιακός δήμαρχος για πολύ λίγο η κυρία Ζησιμοπούλου και ακολουθεί ο Στέλιος ο Βλαχόπουλος με πολύ μεγάλο έργο ομολογουμένος, γιατί ουσιαστικά από ό,τι ο ίδιος λέει για την ιστορία, δέχτηκε τη θέση του διορισμού του, γιατί τότε υπήρχε κίνδυνος η Νέα Σμύρνη με το Φάληρο να γίνει ένας δήμος και έπρεπε να συνεχίσει αυτή την πορεία. Όπου λοιπόν και αυτός με πολλά έργα, και το πιο σημαντικό εγώ θα πω ότι είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως κατά 750 στρέμματα, αλλά και η επέκταση του κημητηρίου, όπου ανεγέρθηκε και ο ιερός ναός, ο μικρό αέδριο του Πέτρου και Παύλου. Ήθελα λοιπόν σε αυτή την ορκομοσία, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το απίστευτο κοινό το οποίο παραμένει αμήλυτο και χωρίς φασαρία, να κάνω αυτή τη μικρή αναδρομή, γιατί κανείς δεν είναι αυτόφωτος. Όλοι περάσαμε από κάπου και όλοι έχουμε τη διάθεση να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη που έχουμε, κάποιοι έχουμε γεννηθεί, κάποιοι δεν έχουν γεννηθεί αλλά την έχουν αγαπήσει. Κάποιοι έχουν φέρει τα δικαιώματά τους σε αυτή την πόλη, κάποιοι δεν τα έχουν φέρει, είναι κάτοικοι αλλά πολύ ενεργοί. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάνω απ' όλα στην καρδιά τους να έχουν το εμείς και όχι το εγώ. Να σταματήσει λοιπόν αυτός ο διχασμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα που μας κυλάει πίσω. Να βάλουμε το κοινό συμφέρον μπροστά, γιατί σαν μονάδες έχουμε πετύχει καταπληκτικά πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορούμε να πετύχουμε με τις συνεργασίες. Αυτή την υπόσχεση δίνουν οι 41 σύμβουλοι που τους βλέπετε πρόσωπο με πρόσωπο, ότι θα συνεργαστούμε για το καλό της πόλης, για τα συμφέροντα των πολιτών και όχι μόνο των κατοίκων και των δημοτών, αλλά και των επισκεπτών αυτής της πόλης που θέλουμε να έρχονται εδώ και να μεταφέρουν το μήνυμα από όπου και αν έρχονται, είτε Έλληνες είτε άνθρωποι του εξωτερικού, ότι στο Παλαιό Φάληρο υπάρχει μια πόλη που είναι ασφαλής, μια πόλη που είναι φιλόξενη, μια πόλη που είναι καθαρή, μια πόλη που αγαπάει τις παραδόσεις της, γι' αυτό και εγώ σας διάβασα, γιατί πρέπει να θυμόμαστε, αγαπάει την ιστορία της, γιατί πάρα πολύ απλά το Παλαιό Φάληρο έχει μια αρχαία ιστορία που εκεί οι αγαπητοί εκπαιδευτικοί θα δώσουν μεγάλο βάρος να μπούμε στα σχολεία, να μιλήσουμε στους μαθητές για το Φάληρο, το πρώτο λιμάνι, να μιλήσουμε για το Φάληρο που πρώτος πάτησε ο Απόστολος Παύλος και δίδαξε τον χριστιανισμό στην Αθήνα, να μιλήσουμε για το Φάληρο με το μοναδικό μουσείο Αβέροφ, με το ΚΕΑ εκεί που ήταν το πρώτο εργοστάσιο αεροπλάνων, να μιλήσουμε για το μουσείο παιχνιδιών, να μιλήσουμε για μια πόλη που έχει μια ανοιχτή παραλία που οι φαληριώτες έχουμε καταδείξει, κύριε Υπουργέ, να το πληρώνουμε, γιατί δεν χρηματοδοτούμαστε για την ανοιχτή μας παραλία και να μην μπορούμε να την απολαύσουμε. Αυτά λοιπόν τα μικρά καθημερινά θα ζητήσουμε από τους βουλευτές μας που βρίσκονται εδώ να μας βοηθήσουν προκειμένου να τα κάνουμε πράξη. Θέλω να σας πω, κλείνοντας, ότι σε αυτή τη δύσκολη μάχη, και φοβούμαι να το ξεχάσω και αυτός που κράτησα σημειώσεις, δεν θα πρέπει να ξεχάσω αυτούς που από τους πρώτους 2,5 μήνες που είχα την τύχη να αναλάβω λόγω της εκλογής του κυρίου Χατζηδάκη, να αναλάβω την τύχη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, γνώρισα τους ανθρώπους λοιπόν που γνώρισα την καλύτερη πλευρά του εαυτού τους, την απόδοση που μπορεί να έχουν και που θα είναι βασικός πυλώνας συμπαράστασης στο έργο μας, τους υπαλλήλους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι όταν στέκεσαι δίπλα τους, ακόμα και αν δεν περισσεύει το χρήμα, περισσεύει το φιλότιμο και η αγάπη για την περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι που σήμερα στέκεστε εδώ μπροστά,
Δώσαμε ένα όρκο λοιπόν ενώπιον Θεού, ανθρώπων, ότι θα υπηρετήσουμε αυτή την πόλη. Σας καλώ να το κάνουμε πράξη, με πρώτο εμένα. Θα με νουθετείτε αν ξεφεύγω και βάζω τον ατομισμό μου πάνω από τη συλλογικότητα. Θα είσαστε εσείς οι βασικοί συνεργάτες που θα δώσετε ό,τι καλύτερο έχετε για αυτή την πόλη, για να μείνετε αξέχαστοι όπως έχουμε μείνει αυτή η πόλη να φέρουμε και το πράγμα. Σας ευχαριστώ και έχω την καλή υγεία. Υγεία πάνω από όλους. Όταν ξεκίνησα με τα ονόματα, ήξερα ότι μπορεί να αδικήσω κάποιους, θα μου έπαιρνε σε μια ειδική αναφορά. Με έναν άνθρωπο, ο οποίος και δημοτικό σύμβουλο έκανε στο Δήμο Παλαιοφαλήρου, τουλάχιστον εξελέγει, αλλά ξέρει και πολύ καλά για την ιστορία αυτού του τόπου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάχο Χατζηφωτίου που βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό. Και παράλληλα και όλου του συναδέλφου του δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του Δήμου Παλαιοφαλήρου, γιατί χωρίς την ομαχιακή αυτοδιοίκηση ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει. Καθώς και όλους τους συναδέλφους που αποχώρησαν από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, βρίσκονται σήμερα εδώ όμως να καλωσορίσουν τους νέους και να τους πούνε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου αυτή η πόλη να προχωρήσει μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσουν οι υπογραφές για το πρακτικό ορκομοσίας, κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους των υπαλλήλων και διαστόματος κυρίου Προέδρου του κυρίου Παναγιώτη Δράκου, θέλουμε και εμείς να ευχηθούμε με τη σειρά μας καλή κοιτία. Ξέρετε τι του λέω, να μην με χαϊδεύουν οι υπαλλήλοι. Να μην με χαϊδεύουν, γιατί όσο περισσότερο πιέζουν και το λέω και στους συλλόγους που βρίσκεστε εδώ, το σύνολο των συλλόγων. Είμαστε εδώ λοιπόν να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά και εσείς να κατευθύνετε τις δράσεις τις οποίες πιστεύετε ότι δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Μας είστε πολύτιμοι και χρήσιμοι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, κύριο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, να υπογράψει το πρακτικό ορκομοσίας. Επιτρέψτε να τα αφιερώσω όχι μόνο σε όσους είσαστε εδώ, να τα αφιερώσω και αυτούς που θα ήθελα να είναι εδώ. Δεν μπορούν με τη φυσική μορφή, βρίσκονται όμως πνευματικά κοντά μας. Αγαπημένα μας πρόσωπα, όλων εδώ που ορκίζονται, είναι κοντά μας και παρακολουθούν αυτές τις στιγμές. Καθίστε.
Θεόφιλος Αλέξανδρος. Thank you.
Νέος.
Μιχαλόπουλος Νικόλαος.
Αντωνιάδη Δέσποινα. Thank you.
Γιάννης Νικόλαος.